Ντρέπομαι για τους συναδέλφους μου, όχι μόνο που δεν εμβολιάζονται, αλλά και έχουμε αναφορές για συναδέλφους που αποτρέπουν ή δεν συστήνουν τον εμβολιασμό ακόμα και σε ευπαθείς ομάδες. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Υπάρχουν γιατροί που αποτρέπουν, ενώ δουλεύουν σε νοσοκομεία, ασθενείς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να μην εμβολιαστούν. Δυστυχώς έχουν υποπέσει την αντίληψή μας τέτοια περιστατικά. Εγώ θα καλέσω αυτούς τους ασθενείς, γιατί αυτοί οι συνάδελφοι είτε επικίνδυνα αδαείς και άσχετοι είναι ή ασυνείδητοι. Σε κάθε περίπτωση είναι επικίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων και καλό είναι να αλλάξουν γιατρό. Το έλειωσα αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν γιατροί οι οποίοι δεν έχουν πιστεί και αυτό είναι πραγματικά, ας πούμε, είναι ιατρικό λάθος, είναι αμέλεια, είναι... δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, ίσως και πιο πολύ να το χαρακτηρίσουμε. Έχω κι εγώ υπάρξει αθήκος μάρτυρας συναδέλφων που απλώς είπαν ότι έλα μωρέ, εγώ δεν αρρωσταίνω. Αυτό το άκουσα και οι ίδιοι τους ουσιαστικά δεν έχουν εμβολιαστεί. Είμαι όμως απόλυτα σίγουρος και έχω την πληροφόρηση ότι νοσούν πάρα πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην πόλη μας, σε όλη την Ελλάδα. Δεν πρέπει να θορυβεί ιδιαίτερα η νόσηση ή το εμπείρετο ενός παιδιού, ακόμα και αν αυτό αποδειχθεί ότι έχει ήττα 91. Όμως, πέρσι είχαμε άλλο προφίλ ιού. Είχαμε τον ήττα 392 που επικρατούσε και φέτος έχουμε τον ήττα 91 που είναι λίγο πιο τοξικός.